Βασιλείς της Βαβυλώνος, οι θεοί των Ελλήνων αρχαιολατρών. Στην ελληνική γη δύο καταχλυσμοί έλαβαν χώρα. Ο πρώτος επί Ογίγου, βασιλεύοντος στην Αττική, ο γενικός κατακλυσμός, ο οποίος έγινε το έτος 2242 από Αδάμ, κατά τους 70 μεταφραστές της Αγίας Γραφής, στις κοιλότητες των ωραίων του Λιβάνου βρέθηκαν θαλασσινά ψάρια που πιστοποιούν το γεγονός του κατακλυσμού, όπως μαρτυρεί ο Ιώσυπος. Ο δεύτερος έγινε στη Θεσσαλία επί Δευκαλίωνος, βασιλεύοντος στην Αθήνα μετά 278 έτη, 2520 από Αδάμ, τοπικός κατακλυσμός, και δίκαια οι Αιγύπτιοι φιλονικούσαν ότι δεν έγινε κατακλυσμός στη χώρα τους. Κατά το δεύτερο αυτό κατακλυσμό σώθηκαν ο Δευκαλίωνας και η σύζυγός του Πύρα. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Έλληνα γενάρχη των Ελλήνων και τον Αφικτίωνα ιδρυτή των Αφικτιωνίων. Οι θεοί των Ελλήνων άρχισαν να παίρνουν ονόματα γύρω στο 3000 από Αδάμ. Γεννήθηκε από τη φυλή του Χαμ, ιού του Νόε, που είχε την κατάρα του πατρός του. Άνδρας Χους, ο Αιθίωπς, ο οποίος γέννησε τον Νευρόδ, τον ονομαζόμενο και Ορίωνα. Ο Νευρόδ υπήρξε ο πρώτος γίγας κυνηγός εναντίον κυρίου του Θεού και γένετο η αρχή της βασιλείας αυτού στη Βαβυλώνα και Ορέχ και Αρχάδ και Χαλάνη στη γη Σεναάρ, περιοχή γύρω από το σημερινό Ιαράτ. Γένεσης Ιώτα 8 έως 10. Νευρόδ ή Ορίων. Ο Νευρόδ ήταν ο ιδρυτής του πρώτου βασιλείου επί της γης του βασιλείου της Βαβυλώνος. Επί της βασιλείας του άρχισε να κτίζεται ο πύργος της Βαβέλ, ίσον η Βαβέλ σημαίνει σύγχυση, ο οποίος εκτίζεται επί 43 χρόνια και η πόλη στην οποία έμειναν οι οικοδομούντες των πύργων. Τα έθνη που οικοδομούσαν τον πύργο ήσαν 70 και όλα μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Μετά τη σύγχυση των γλωσσών υπό του Θεού έπαψαν να οικοδομούν την πόλη και τον πύργο και διασκορπίστηκαν. Ο πύργος της Βαβέλ συνετρίβει από βίαιο άνεμο και θεία κρίση τον κατέστρεψε, όπως ιστορεί ο Ιώσυπος και άλλοι ιστορικοί. Ο Νευρόδ παρέμενε εκεί βασιλεύων σε μικρό πλήθος ανθρώπων και έκτισε την αρχαία Βαβυλώνα. Βαβ, Ηλί, δηλαδή πύλη Θεού, επί των θεμελίων του πύργου της Βαβέλ και στην γύρω περιοχή. Τον Νευρόδ θεοποίησαν οι Ασσύριοι και τον ονόμασαν Κρόνο από την επωνυμία του πλανήτη. Πήρε γυναίκα από τη φυλή του, ονομαζομένη Σεμίραμη. Σεμίραμις ή Ρέα, έκτισε τις πυραμίδες και περιέβαλε τους ποταμούς με φράγματα. Αυτήν τη Σεμίραμη ονόμασαν και Ρέα γιατί είχε μεγάλη δύναμη και εξουσία και ενέπνεε φόβο στους ανθρώπους. Ο Κρόνος και η Ρέα είχαν παιδιά, τον Πίκο και Δία, τον Νίνο τον Ποσειδώνα, τον Άδη ή Πλούτονα, διότι συνδέθηκε με τη δοξασία ότι χαρίζει στον κόσμο πλούτη, τον Ήφαιστο και τον Άφρο, από τον οποίο προήλθαν οι Άφροι Αφρικανοί, θυγατέρες δε την Ήρα, την Εστία και τη Δήμητρα. Η Αφροδίτη ήταν κόρη του Κρόνου με την Αστυνόμη. Πίκος ο Κεζεύς. Είχε μία γυναίκα, την αδελφή του Ήρα, επιτέθηκε εναντίον του πατέρα του Κρόνου, ο οποίος για να γλιτώσει κατέφυγε στην Ιταλία. Αφού βασίλευσε στους Ασσυρίους 30 χρόνια, άφησε τον ιό του Βίλο και τη γυναίκα και αδελφή του Ήρα στην εξουσία και επιτίθεται και πάλι εναντίον του πατέρα του Κρόνου, ο οποίος ήδη γέρον και ταλαιμωρημένος, του παραχώρησε αμέσως την βασιλεία της Ιταλίας. Εκτός από την αδελφή του Ήρα, είχε και πολλές άλλες γυναίκες, από τις οποίες απέκτησε 70 παιδιά. Όποια όμορφη κόρη έβλεπε, την διεύθυρε, ακόμα και τις ίδιες του τις κόρες και τους υιούς του. Δύο στους χρόνους του Διός, εφάνηκε της φυλής του Ιάφεθ, στην χώρα των Αργίων, βασιλεύς Ίναχος, που έκτισε την Ιώ, Ιώπολη, έτσι ονόμασαν οι Αργίοι την Σελήνη. Είχε και θυγατέρα ονόματι Ιώ. Η Ιώ εμίγει με το Δία και γεννήθηκε η Λιβύη. Η Λιβύη πάλι εμίγει με τον αδελφό του Διός τον Ποσειδώνα και γεννήθηκαν ο Αγίνορ, ο Βέλος και ο Ενιάλιος. Ο Ποσειδώνας έδωσε το όνομα της Λιβύη σε όλη τη γη του Χαμ, τρίτου ιού του Νόε. Ο Βέλος δε εμίγει με την Σίδα, εξής η Σιδών, και γεννήθησαν ο Αίγυπτος, εξού η Αίγυπτος και ο Δαναός. Ο Αγίνορ, ερχόμενος από τη Φινίκη, εμίγει
με την Τυρό και γεννήθηκαν ο Κάδμος, ο Φίνιξ, ο Σύρος, εξού και Συρία, και Κίλιξ, εξού Κιλικία, και Θυγατέρα την Ευρώπη. Ο Αγίνορ έκτισε την πόλη της Τύρου εν ονόματι της γυναικός του και βασίλευσε σε εκείνα τα μέρη επί 63 έτη. Τα χρόνια εκείνα ο Ταύρος βασίλευε στην Κρήτη, ο οποίος νίκησε τον Αγίνορα και μπαίνοντας νύχτα στην Τύρο, πήρε μαζί του πολλούς εχμαλώτες και τη θυγατέρα του Αγίνορα Ευρώπη. Εκ της Ευρώπης ο Ταύρος ονόμασε όλη τη γη Ιάφεθ, δεύτερου ιού του Νόε. Εξ αυτής γεννήθηκε ο Μήνος. Ο Κάδμος, αναζητώντας την αδελφή του Ευρώπη, όρμησε στη Βιωτία, και όπου βασίλευσε 62 έτη και τους δίδαξε τα φοινικικά γράμματα. Έλαβε δε και γυναίκα την Αρμονία και γεννήθηκαν 6 θυγατέρας. Ινό, Αυγάη, Σεμέλη, Ευρυνόμη, Κλεανθό και Ευρυδίκη. Αυτούς ονομάζονται και Καδμίδες. Εκ της Σεμέλης και εκ του Πολυμίδωνα ιού του Εθερίωνα, εκ του γένους του Δίος γεννήθηκε ο Διόνυσος. Ο Δίας ήταν πνεύμα θεομάχο και ακαθαρτότατο από όλους τους ανθρώπους που γεννήθησαν και έζησαν πάνω στη γη πλάνων, γοήτων, φαντασιαστών, μάγων, δεινών, μισαρών, δελυρός, μοιχείας και ανδρομανίας, κατεργαζόμενος αρητοποιίας και ακαθαρσίες, αθεμητουργίες και σκρουζγίες από νηπίου έως 120 έτη της ζωής αυτού. Ο Δίας βασίλευσε στην Ιταλία επί 62 έτη χάρη στην υπερβολική μακροθυμία του ύψους του Θεού. Όταν πέθανε τάφη στην Κρήτη, όπου του ανοίγειρον μεγαλοπρεπή ναό και μνημείο με την επιγραφή «Ενθάδε κείτε θανόν πίκος ο Κεζεύς». Και μετά το θάνατό του ή του Θεομισούς και υπερηφάνου αυτού πνεύματος οσμή, διέτρεξε όλη την οικουμένη, γεμίζοντας τις καρδιές βασιλέων και λαών, εθνών ασυνέτων, οι οποίοι λάτρευαν και προσκυνούσαν τον ψευδόνυμο αυτό Θεό και τους ομοίους αυτού δαίμονες και συγγενείς, έως της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νίνος, ο Κεασούρ, Υιός του Κρόνου και της Ρέας, έκτισε την Νινεβή και είχε για γυναίκα του την ίδια του την μητέρα Ρέα, μετά τον αδελφό του τον Δία και τον ιόν του Βίλο, ο οποίος βασίλευσε μόνο 2 έτη και πέθανε. Ο Νίνος τους ονόμασε Ασσύριους και βασίλευσε για 52 έτη. Από το γένος αυτού γεννήθηκε και ο Ζωροάστρης ή Ζαρατούστρας, ο περιβόητος αστρονόμος των Περσών, ο οποίος κάηκε υπό πυρός αερίου, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στους Πέρσες ότι απομείνει μετά την καύση να τα φυλάξουν και να το προσκυνήσουν και να το προσκυνούν. Μετά τον Νίνο, Θαύρος και Άρης βασίλευσε στους Ασσυρίους. Θούρος ο Κεάρης, καλούμενος ως πολεμικότατος, αλλά και από την επωνυμία του πλανήτη Ατανιός του Ζάμις, αδελφού της Ρέας. Ο Άρης, πολεμώντας τον Κάφκασο με άνδρα δυνατό, γιγαντογενή από τη φυλή του Ιάφετ, τον σκότωσε και κατέκτησε τη χώρα του. Πολεμώντας έφτασε μέχρι τη Θράκη, όπου πέθανε και τάφη εκεί. Μετά το θάνατό του, πρώτοι οι Ασσύριοι έκτισαν μνημείο και τον προσκυνούσαν σαν Θεό, μετονομάζοντας αυτόν Βααλιβίλ, που σημαίνει πολέμων Θεός, προσωνυμία, και αργότερα έλαβαν πολλές θεότητες. Μετά τον Άρη, ο Λάμης βασίλευσε στους Ασσυρίους, έπειτα ο Σαρδανάπαλος, ο Μέγας, τον οποίο ο υιός του Δία και της Δανάης Περσέα σκότωσε και έγινε αυτός βασιλέας των Ασσυρίων επί 53 έτη, μετονομάζοντάς τους σε Πέρσες. Φαύνος ο Κερμής, καλούμενος από την επωνυμία του πλανήτη, ήταν υιός του Δία Μέαδος, γυναικός, την οποία πρώτη είχε ο Δία στην Ιταλία. Αφού βασίλευσε στην Ιταλία μετά το θάνατο του πατέρα του Δία επί 35 έτη, φοβούμενος να μην το σκοτώσουν τα αδέλφια του, ο Δίας είχε 70 παιδιά από διάφορες γυναίκες. Έκλεψε πολύ χρυσό και κατέφυγε στην Αίγυπτο, όπου βασιλέας ήταν ο Μέστρεμ, υιός του Χαμ και του Νόε. Ο Ερμής, λογικότατος και μαθηματικότατος, εκφύσεως στην Αίγυπτο, επιδόθηκε στη Μαντία και όταν πέθανε ο Μέστρεμ, αμέσως τον αναγόρευσαν βασιλέα. Βασίλευσε στην Αίγυπτο επί 39 έτη, όπου πέρασε τη ζωή του υπερηφανευόμενος, φορώντας χρυσή στολή και λέγοντας μαντίες. Ήταν ο εφευρέτης της τράπουλας Ταρό, του απέδιδαν και το θηλυκό όνομα Μάτι Περσεμφώνη, λόγω ομοφιλοφιλίας, και τον προσκύνησαν ως Θεό.
επειδή προέλεγε δήθεν τα μέλλοντα και έδινε σε αυτούς χρήματα, γι' αυτό τον ονόμασαν και πλουτοδότη, νομίζοντας αυτόν θεόν του χρυσού. Μετά τον θάνατο του Ερμή, ο Ήφαιστος, υιός του Δία και της Ήρας, βασίλευσε στην Αίγυπτο. Παρόμοια ονομασία στην Αίγυπτο, αυτόν το θεό Ερμή δεν τον ονομάζουν Ερμή, αλλά του έχουν δώσει την ονομασία ενός θεού που έχει τη μορφή το κεφάλι του Ήβικα, του Τόθ ή Θόθ. Ήφαιστος ήταν πολεμιστής, αλλά έμενε χολός μέχρι το τέλος της ζωής του, πέφτοντας από άλογο. Θεοποιήθηκε από τους Αιγυπτίους, διότι παρέδωσε στους Αιγυπτίους την χαλκευτική. Υπέδειξε δηλαδή την εξιδήρου κατασκευή γεωργικών και πολεμικών εργαλείων, διότι μέχρι τότε πολεμούσαν με λίθους και ρόπαλα. Νομοθέτησε τη μονογαμία και την ηθική στις γυναίκες των Αιγυπτίων, τιμωρώντας όσες μύχευαν. Μετά τον Ήφαιστο που βασίλευσε επί 4,5 έτη, ο υιός του Ήλιος, μετά ο Σώσης, μετά ο Όσυρης, βασίλευσε στην Αίγυπτο επί 21,5 έτη, μετά ο Όρος, μετά ο Θούλης και μετά ο Σέσοστρης. Ο Σέσοστρης βασίλευσε στους Αιγυπτίους επί 20 έτη και υπέταξε τους Ασσυρίους και Χαλδαίους και τους Πέρσες έως τη Βαβυλώνα και την Ασία, Ευρώπη, Μυσία και Σκυθία. Επιστρέφοντας προς την Αίγυπτο με 15.000 άντρες επίλεκτους μαχήμους, στρατοπέδευσε στην Περσική γη και γνώρισε άνδρα θαυμαστού και φοβερό στην Σοφία. Αυτός μιλούσε για τις τρεις μέγιστες δυνάμεις του Δημιουργού όλων του Θεού και γι' αυτό ονομάστηκε Ερμής Τρισμέγιστος, επειδή ομολόγησε ένα θεό τριαδικό. Μετά το Σέσοστρι βασίλευσε στην Αίγυπτο ο Φαραώ και ο Ναρεχώ καλούμενος 50 έτη. Από αυτόν ονομάστηκαν Φαραώ οι βασιλείς των Αιγυπτίων, Απόλλων και Άρτεμις ή Φίβη, δίδυμα παιδιά του Δία και της Λιτούς. Ο Απόλλων εκλεόντος μέχρι θανάτου του κατήχεται από πνεύμα πίθανος, δηλαδή πνεύμα μαντικότατο. Από αυτά που έλεγε, μερικά μεν ήταν αληθή, αλλά τα περισσότερα αμφίβολα και αμφιρεπή λόγω της αγνίας των ανθρώπων. Μετά το θάνατό του τον θεοποίησαν και έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό, όπου η ιέρια πυθία έδινε τους χρησμούς της. Ηρακλής, ο υιός του Δία και της Θηβαίας Αλκμίνης. Αυτός πρώτος δίδαξε τη φιλοσοφία στα μέρη των Εσπερίδων, μετά το θάνατό του θεοποιήθηκε και κάλεσαν στον ουρανό αστερισμό με το όνομά του. Τον Ηρακλή απεικόνιζαν με να φορά δέρμα λέοντος και να κρατά ρόπαλο και τρία μήλα. Μυθολόγησαν ότι σκότωσε τον δράκοντα, δηλαδή νίκησε τον πονηρό και ποικίλο λογισμό της επιθυμίας δια του ροπάλου, δηλαδή της φιλοσοφίας, έχοντας δέρμα λέοντος, δηλαδή γενναίο φρόνημα, και έλαβε τα τρία μήλα τα οποία συμβολίζουν τις τρεις αρετές. Μη οργίζεστε, μη φιλιδωλήν, μη φιλαργυρήν. Ο Αβραάμ γεννήθηκε το έτος 43 της βασιλείας του Νίνου, του πρώτου βασιλέως των Ασσυρίων. Σε ηλικία 75 ετών εξήλθεν εκ Χαράν για να εγκατασταθεί στη γη Χαναάν, τη σημερινή Παλαιστίνη. Λέγεται ότι μόνος ο Εύερ, προπάπους του Αβραάμ, δεν έλαβε μέρος στην οικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ, γι' αυτό όταν έγινε η σύγχυση των γλωσσών, η γλώσσα του Εύερ δεν χάθηκε. Αυτή ήταν και η γλώσσα την οποία μιλούσε και ο Αδάμ. Ο Αβραάμ ήταν σύγχρονος του Δία, διότι όπως ο διάβολος επέλεξε από τη γενεά εκείνη των ανθρώπων τον μισότατο Δία για την καταστροφή πολλών, έτσι και ο αληθής Θεός κάλεσε τον δίκαιο Αβραάμ για την σωτηρία πολλών. Πατρολογία Μινιέ, τόμος 121, σελίς 45 έως 69. Με το πέραγμα του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι γύρω από τους ανθρώπους αυτούς και βασιλείς των εθνών, Λουκά KV25, οι οποίοι επέβαλαν την προσωπική τους λατρεία και προσκυνήθηκαν ως θεοί αντί του αληθινού τριαδικού θεού από όλους τους λαούς και τα έθνη της γης με πολλά διαφορετικά ονόματα. Οι άνθρωποι απέδιδαν σε αυτούς όλα τους τα πάθη, έρωτες, φιλονικίες, ζηλοτυπίες, μίσεις, σκάνδαλα κλπ. Επίσης, όταν έκαναν κάτι κακό, το απέδιδαν στους θεούς ως υποκινητές όλων των πράξεών τους για να γλιτώνουν από τον έλεγχο της συνείδησης. Σήμερα έχουμε αναβίωση του πανθεϊσμού σε όλο τον πλανήτη. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν γυρίσει στην προ-Χριστού εποχή
και λατρεύουν οτιδήποτε άλλο εκτός του αληθινού Θεού. Είναι πανθεϊστές, είναι ηλιστές, άθεοι διηστές και λατρεύουν την κτήση αντί του κτίστου. Αναζητούν την αλήθεια στις ατελείς θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και θαυμάζουν το απείρου κάλους όπως το ονομάζουν, ερείπια των αρχαίων πόλεων, έργα ανθρωπίνων χεριών, όπως οι δολολάτρες παλαιότερα, αντί να ερευνούν για τα αίτια της ερήμωσης αυτής. Λέγει ο Κύριος δια του Μωυσίος, εάν λησμονήσεις ποτέ Κύριον των Θεών σου και τρέξεις όπισθεν ξένων Θεών και τους λατρεύεις και τους προσκυνήσεις, σε προειδοποιώ σήμερα ότι βεβαιότατα θα εξολοθρευτείς. Δευτερονόμιο 8, παράγραφος 9. Και αλλού, εγώ θα ερημώσω τη γη σας ώστε θα απορούν οι εχθροί σας οι οποίοι θα έρχονται να κατοικήσουν σε αυτήν. Εσάς δε θα διασκορπίσω μεταξύ των εθνών και θα σύρω ψήφος εναντίον σας, έτσι η γη σας θα γίνει έρημος και οι πόλεις σας θα γίνουν ερήπια. Λεβιτικών 26:32, παράγραφος 33. Αυτό ακριβώς θα γίνει σήμερα που οι Έλληνες έχουν αρνηθεί τον Ιησού Χριστό, δεν πιστεύουν πραγματικά, λατρεύουν την ύλη σαν Θεό και έχουν πέσει στα τρία θανάσιμα πάθη της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλαρχίας και ακόμη έχουν εξοβελήσει από το λογικό της ψυχής τους την έννοια Θεός και πιστεύουν στην τεχνολογία και την τεχνοτροπία που τους προβάλλει η νέα παγκόσμια τάξη των Ιουδαίων Ταλμουδιστών. Με ύπουλο και αριστοτεχνικό τρόπο οι άνθρωποι βομβαρδίζονται με ιδέες, θεωρίες και σύμβολα των αρχαίων πολιτισμών της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου και της Ελλάδος, οι οποίοι ήκμασαν, παρήκμασαν και μετατράπηκαν σε σκόνη. Πίσω από αυτά βρίσκεται η νέα εποχή που εμφανίζεται σήμερα σαν νέα. Οι οπαδοί της δεν διδάχτηκαν τίποτα από την ιστορία και θέλουν να αναβιώσουν την Βαβέλ σε μια παγκόσμια Βαβυλώνα με παγκόσμιο βασιλέα τον Αντίχριστο στην θέση του Δία και των άλλων θεών της αρχαίας Βαβυλώνας. Όλα αυτά πηγάζουν από τη Μασονία, από το λευκό αδελφάτο της Αμπάλα που έχει ως αρχηγό του το επιτελείο του Εωσφόρου και των Ιουδαίων Ταλμουδιστών που διαμέσου της Μασονίας διασπείρουν αυτά. Ψάχτε και ζητήστε το DVD Σαμπάλα Λευκό Αδελφάτο, έκδοση Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για πλήρεις λεπτομέρειες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, και τότε θα εμφανιστεί ο άνεμος, ο Αντίχριστος, τον οποίο ο Κύριος θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα καταργήσει με τη λάμψη των δυνάμεών του αυτού του Αντιχρίστου. Η δύναμη οφείλεται στην ενέργεια του Σατανά και εκδηλώνεται με ψευδή θαύματα κάθε είδους και σημεία και τέρατα και με κάθε απάτη που προέρχεται από το ψεύδος για όσους φέρονται προς την απώλεια επειδή δεν δέχτηκαν να αγαπήσουν την αλήθεια και να σωθούν. Και γι' αυτό ο Θεός θα επιτρέψει να έλθει σε αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν το ψεύδος και έτσι να τιμωρηθούν όσοι δεν πίστευσαν στην αλήθεια αλλά ευχαριστήθηκαν στο ψεύδος. Β. Θεσσαλονικής Β. 8-12. Ο Θεός θα επιτρέψει να αναβιώσουν όλα αυτά επί Αντιχρίστου και θα του δοθεί εξουσία για 7 χρόνια, τα πρώτα 3,5 κατά τα οποία θα εξαπατήσει τους ανθρώπους με σκοπό να τους φραγίσει και τα δεύτερα 3,5 χρόνια της βασιλείας του. Ενείς κρατήσει αποστασία Ανδρέας και Σαρίας για να είναι όλοι αναπολόγητοι στην κρίση που θα ακολουθήσει και να τους παρασύρει μαζί του στην